Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σιγά σιγά λοιπόν απομακρύνεται αυτό το σύστημα κακοκαιρίας, το οποίο έδωσε αρκετές βροχές σε καταιγίδες, ιδιαίτερα μέσα στο Ιόνιο, καθώς επίσης και σε περιοχές της Υπηρετικής Ελλάδας, στην Πελοπόννησο αλλά και προς τις Σποράδες. Να σημειώσουμε ότι εχθές τα αισθήματα καταγραφής ηλεκτρικών εκενώσεων καταγράψανε πάνω από 10.000 κεραυνούς μέσα στο Ιόνιο. Και αυτό βέβαια δείχνει και τη δυναμική του συστήματος. Ότι το σύστημα αυτό έφερε μεγάλη αστάθεια, καθώς βέβαια μετατοπίστηκε ανατολικότερα. Το καλό βέβαια είναι ότι αλληλεπίδρασε περισσότερες ώρες μέσα στο Ιόνιο και γι' αυτό μας είδε πιο εξασθενημένο στην Υπηρετική Ελλάδα. Σήμερα τώρα, τα πιο έντονα φαινόμενα τα περιμένουμε για τις επόμενες ώρες. Στην περιοχή των Σποράδων έχουμε αυτή τη στιγμή βροχές σε καταιγίδες. Όπως επίσης ένα κύτταρο καταιγίδες βρίσκεται στα νότια τμήματα της Πελοποννήσου και για την περιοχή της Κρήτης, όπου και εκεί κατά τη διάρκεια της νύχτας εκδηλώθηκαν βροχές σε καταιγίδες με έμφαση τα δυτικά τμήματα. Σιγά σιγά όμως θα αρχίσουν να υποχωρούν τα φαινόμενα και από το απόγευμα και από τα βόρεια θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα πιο νοτιοανατολικά τμήματα για να πάμε πλέον σε πιο καλοκαιρινές καιρικές συνθήκες. Ενισχύονται όμως οι άνεμοι μέσα στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις, θα προσεγγίσουμε και τα 7 μποφόρ σήμερα και ο υδράκριος βλέπετε πλέον σε χαμηλές τιμές. Δεν θα ξεπεράσουμε τους 27 βαθμούς Κελσίου στη Βόρεια Ελλάδα και τους 30 με 32 στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας μας. Πάμε να δούμε για την περιοχή της Αττικής, όπου βλέπετε χαρακτηριστικά έχει ξημερώσει ημέρα με συννεφιά. Έχουμε κάποιες βροχές κυρίως στα ανατολικά και βόρεια τμήματα του νομού, επειδή πλέον έχει μπει και το βόρειο ρεύμα, αρχίζει και γίνεται πιο ευσταθής η ατμόσφαιρα, άρα δεν περιμένουμε έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες. Και καθώς βέβαια θα πηγαίνουμε προς το απόγευμα, ολοένα και θα βελτιώνει το καιρός, θα ανοίγει δηλαδή ο καιρός και θα βγει και ήλιος προς αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι εδώ πέρα βλέπετε χαρακτηριστικά στρέφονται σε βόρειους βορειοανατολικούς μέχρι 6 μποφόρ στα ανατολικά τμήματα και ο υδράκριος στο κέντρο της πόλης δεν φαίνεται να ξεπερνά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Ξεκινάμε αυτή τη στιγμή γύρω στους 20 με 22 στο κέντρο της Αθήνας. Πάμε να δούμε και για την περιοχή της Θεσσαλονίκης, όπου και εδώ σιγά σιγά ανοίγει ο καιρός, βελτιώνεται, μετατοπίζει τα φαινόμενα ολοένα και πιο νότια. Κάποια φαινόμενα όσο έχουμε τώρα νωρίς το πρωί προς την περιοχή της Χαλκιδικής, όχι όμως κάτι το αξιόλογο. Μπαίνει και εδώ πλέον ο Βαρδάρης μέχρι 5 τοπικά και 6 μποφόρ στο Θερμαϊκό και ο υδράκριος δεν φαίνεται να ξεπερνά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Καλύτερες οι καιρικές συνθήκες αύριο, Πέμπτη και την Παρασκευή. Ανεβαίνει και ο υδράκριος. Ενισχύονται βέβαια οι άνεμοι μέσα στο Αιγαίο, θα παραμείνουν έτσι στο Μελτέμι στα 5-6 τοπικά και 7 μποφόρ γύρω στα κεντρικά τμήματα. Και βέβαια δεν θα λείπει και η μεσημεριανή αστάθεια, κυρίως στα ορεινά της Υπηρετικής χώρας όπου θα κλείνονται βροχές και τοπικές καταιγίδες. Αλλά αυτό που κρατάμε είναι ότι πηγαίνουμε σε πιο καλοκαιρινές καιρικές συνθήκες.